Είναι πολλές, αλλά επιλέγω τις πιο... Τι γίνεται όταν ο σύζυγος δεν μου επιτρέπει να ασκώ τα πνευματικά μου καθήκοντα, όταν μου βάζει τις φωνές και μου απαγορεύει να πάω την Κυριακή στην εκκλησία, και εμένα, αλλά και στα παιδιά? Να ταπεινωθώ και να κάνω υπακοή στο σύζυγο ή να έρθω σε ρήξη μαζί του και να πάω με τα παιδιά μου στην εκκλησία? Α, και εγώ θα της κάνω μια ερώτηση. Αν ο σύζυγος την απαγορεύσει να τρώει, δεν θέλω να τρως, κύριε, θα του κάνει υπακοή? Σε ρωτώ. Θα φάει κατσαρόλα στο κεφάλι. Θα φάει κατσαρόλα, λοιπόν, για το φαγητό θα κάνει επανάσταση, θα κάνει επανάσταση. Για την τροφή της ψυχής της και το δικό της και των παιδιών της δεν θα κάνει επανάσταση. Σε ρωτώ κι εγώ με τη σειρά μου. Είναι διαστρεβλωμένος ο σύζυγος και σου λέει δεν θα φας. Να καθίσουμε σταυρωμένα χέρια. Λοιπόν, παρακάτω. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Όταν εμείς πιστεύουμε, έτσι, πάμε εκκλησία, κάνουμε πνευματικό αγώνα, κοινωνάμε, πιστεύουμε όλα αυτά, ας πούμε, τα πνευματικά, και η δική μας, η οικογένειά μας, ας πούμε, οι συγγενείς μας, ακόμα και η οικογένειά μας, και η μάνα μας, ας πούμε, ο πατέρας μας, τα αδέρφια μας, δεν πιστεύουν. Πώς πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε? Πρέπει να τους μιλάμε, ας πούμε, για την πίστη? Πρέπει να τους λέμε, ας πούμε, για να νηστέψουν, ή ξέρω, να τους μιλάμε, ας πούμε, για τον Θεό ή για όλα τα πνευματικά? Ή να κρατήσουμε απόσταση και να τους αποφεύγουμε, ας πούμε, χωρίς όμως να φανεί ότι σας κάνουμε πέρα, επειδή εμείς να έχουμε έτσι μια υπεροψία ότι εμείς πιστεύουμε, ας πούμε, και εσείς δεν πιστεύετε, σας κάνουμε πέρα, ας πούμε? Πώς πρέπει να το αντιμετωπίζουμε? Τελείωσες? Ναι. Θέλει διάκριση. Διάκριση. Κάποιες φορές, αν μας δοθεί ευκαιρία, ταπεινά, τους λέμε ποια είναι η αλήθεια. Αν είναι δυνατόν, τους δίνουμε και ένα έντυπο. Δεν είναι δικά μου αυτά που σου λέω. Αυτά λέει η Εκκλησία μου. Είμαστε βαπτισμένοι Ορθόδοξοι. Αν θέλουμε να πάμε στον Παράδεισο, οφείλουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Ταπεινά. Μια φορά. Δύο φορές. Μετά δεν τους ξαναλέμε τίποτε και κάνουμε προσευχή πλέον. Μιλάμε στο Θεό πλέον για αυτούς. Γιατί μας το λέει η Εκκλησία μας, μετά μίας και δευτέρας νουθεσίας παρετούν. Το είπες μια φορά, το είπες δύο φορές. Τον αφήνεις. Και είναι ελεύθερος ο άνθρωπος να θέλει ή να μην θέλει. Και οι συγγένειες τελειώνουν στο φτιάρι του νεκροθάφτη. Μέχρι εκεί είναι οι συγγένειες. Μετά είμαστε όλοι ίδιοι. Και θα δώσουμε λόγο ο καθένας ξεχωριστά. Ναι, αλλά καμιά φορά, Γέροντα, όταν είσαι με τους συγγενείς και σε ξέρουν, ας πούμε, ότι ναι, έτσι πας με τη σύγκρασα, λίγο σε κοροϊδεύουν. Α, αυτό βρίσκουν ευκαιρία και σε κοροϊδεύουν. Δηλαδή σε βάζουν, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ένδειξη. Δεν μας το λέει ο Χριστός μας αυτό? Και λίγο καμιά φορά δεν μας λέει. Θυμώνεις, ας πούμε, τώρα τι μου λέει. Σταμάτα. Δεν μας το λέει ο Χριστός? Ή εμέ διώξαν, λέει, και εσένα θα σε διώξουν. Από τη στιγμή, λέει, που θες να γίνεις αρεστός, λέει, σε μένα, να περιμένεις και τις δοκιμασίες. Δεν το λέει, δεν μας προειδοποιείς. Άρα, πού είναι η απορία σου? Αφού είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που θες να είσαι με τον Χριστό, περίμενε και τις δοκιμασίες. Και πρώτα θα, οι δοκιμασίες ξεκινάνε από το σπίτι μας. Και εγώ, όταν ξεκίνησα να γίνω χριστιανός, και ούτε χριστιανός ήμουν, τα πρώτα βέλη πέφτανε από το σπίτι μου, από τα αδέρφια μου, από την οικογένειά μου, από το περιβάλλον μου. Αλλά είναι αναμενόμενα, το λέει ο Κύριος μου. Έτσι. Θέλεις να είσαι όπως σε θέλει ο Χριστός, περίμενα δοκιμασίες. Αυτό. Αλλά εμείς οφείλουμε να έχουμε και υπομονή, να έχουμε αγάπη, δεν τους μισούμε, και προσευχή. Είναι το μεγαλύτερο όπλο που μας έχει δώσει ο Θεός. Προσευχή. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Τους αγαπάμε. Όχι μόνο αυτούς, όλους τους αγαπάμε. Δεν λέει ο Χριστός μας να αγαπάμε τους εχθρούς μας? Πόσο παραπάνω αγαπάμε και τους οικείους μας. Έτσι. Συμφωνούμε? Ναι. Καμπά. Είχα ρωτήσει τον πνευματικό μου, ναι, ναι, και μου είχε πει τότε, ας πούμε, ότι καλά είναι να αποφεύγεις, να μην τους μιλάς, ας πούμε, αν έχουν δείξει ήδη δείγματα ότι θυμώνουν, ας πούμε, είναι εκκλησία. Το λέει η Εκκλησία μου ευλογημένη, λέει, μετά μίας και δευτέρας νουθεσίας, τους αφήνεις, λέει, αυτό σου είπε ο πνευματικός σου,
Αυτό λέει και η Εκκλησία. Πάμε παρακάτω. Έγιναν ονός σε ηλικία 11 ετών. Δεν είχα προετοιμαστεί και δεν ήξερα τις υποχρεώσεις που έχει ο ονός. Τώρα πλέον που το παιδάκι μεγαλώνει, οι γονείς του το κακομαθαίνουν και φοβάμαι ότι δεν έχει πάρει καλό δρόμο. Τι μπορώ να κάνω, καθώς έχω μετανιώσει που πήρα τέτοια ευθύνη. Τώρα αυτό που μπορεί να κάνει είναι να εξομολογηθεί, να πει ότι δεν ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις του και να κάνει προσευχή για αυτό το παιδί που έχει φακτήσει. Έτσι. Και ελπίζουμε έτσι ο έλεος του Θεού ότι θα μας συγχωρέσει. Προσευχή τώρα. Πολύ προσευχή για αυτό το παιδί. Έτσι. Διότι όντως είναι μεγάλη ευθύνη να αναλάβεις τη βάπτιση ενός παιδιού. Είναι μεγάλη και μεγάλη ευλογία και μεγάλη ευθύνη. Διότι δίνεις υποσχέσεις τις οποίες έπρεπε να δώσει το ίδιο το παιδί. Ξέρετε τι είναι να μπαίνεις εγγυητής σε κάποιον. Γράφεις ένα γραμμάτιο, εγγυητής. Αν δεν το πληρώσει αυτός, γι' αυτό που υπογράφεις, θα το πληρώσεις εσύ. Τέτοια εγγύηση παίρνει. Οι αμαρτίες δηλαδή του παιδιού βαραίνουν και τον ενώ. Τελικά, Πέτρε, είναι πολύ κακό να σε καλάει ένας θεός. Γιατί κάθε Κυριακή μας καλάει. Έτσι δεν μας καλάει η μέρα του Κυρίου. Πρέπει να την αφιερώσουμε στον Κύριό μας και Θεό μας. Και μας καλάει όχι για να του δώσουμε τίποτε. Για να μας δώσει ο ίδιος. Και τι να μας δώσει. Το ίδιο το σώμα και το ίδιο το αίμα. Να μπορούσαμε λίγο να το συνειδητοποιήσουμε. Τι χάνουμε τελικά που δεν εκκλησιαζόμαστε. Τι χάνουμε. Θα ήταν προτιμότερο να μην είχαμε φάει μια εβδομάδα φαγητό υλικό παρά που είχαμε την πνευματική τροφή της Κυριακής. Ιδίως της Κυριακής. Πόσο αδικούμε τον εαυτό μας. Και με προφάσεις, αυτό, έτσι. Ρώτησα εδώ πέντε με την κόρη μου εδώ και όλοι είχαν μια πρόφαση. Ενώ όταν είναι για υλική τροφή, εκεί δεν χάνουμε ευκαιρία με τίποτε. Ναι, ενώ είναι απείρως πιο σημαντικό το να τρεφόμαστε πνευματικά παρά υλικά. Διότι το να μην τραφούμε υλικά, το πολύ πολύ να χάσουμε μερικά χρόνια από αυτή τη ζωή. Από αυτή την προσωρινότητα, έτσι δεν είναι. Ενώ όταν δεν τρεφόμαστε πνευματικά, χάνουμε την αιωνιότητα, αιώνια. Τι λες εσύ, ευλογημένε? Συμφωνώ. Συμφωνείς, Εσύ δεν έχασες τη σημερινή ευκαιρία. Πλησιάστηκα. Δόξα τω Θεώ. Και κοινώνησες. Τότε τι έκανες. Σε κάλεσε ο Κύριος μας στην τράπεζα εκεί την πλούσια. Ήρθες εκεί, είδες τα φαγητά, ξέρω εγώ, γύρισες στην πλάτη σου και σηκώθηκες και έφυγες. Σε τι ωφελήθηκες? Για σκεφτείτε, να σας καλάει ένας πολύ πλούσιος, με όλα τα καλά εκεί του κόσμου και να πηγαίνετε εκεί να βλέπετε τι όμορφη τράπεζα, ξέρω εγώ, τι ωραία έβαλανε τα μαχαιροπύρουνα εκεί για αριστερά όλα τα φαγητά και να γυρίσεις την πλάτη και να σηκωθείς και να φύγεις. Δεν θα ήταν καλύτερα να μην πηγαίνεις καθόλου? Προσβάλλεις και αυτό που σε κάλεσε. Βλέπετε πόσο αδικούμε τον εαυτό μας. Πόσο τον αδικούμε. Τουλάχιστον να μην ξαναγίνει. Να μην ξαναγίνει. Γιατί κάθε φορά μας καλάει ο ίδιος ο Θεός. Και με πολλούς τρόπους. Βλέπετε εκείνη η καμπάνα. Τρεις φορές χτυπάει. Ξέρετε γιατί χτυπάει τρεις φορές? Το έχετε συνειδητοποιήσει? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Με τον κόκορα έχει να κάνει. Ορίστε. Που λάλησε ο κόκορα. Όχι, αυτό είναι για τον Απόστολο Πέτρο. Για να του θυμίζει την κατάστασή του. Οι τρεις καμπάνες θυμίζουν αυτό που έχει την παραβολή η εκκλησία μας, που ένας πλούσιος έστειλε τους υπηρέτες του. Μια φορά.
Και τους είπε ότι πηγαίνετε, πείτε τους ανθρώπους εκεί ότι η τράπεζα είναι έτοιμη. Πήγανε και γυρίσαν άπρακτοι. Τους ξαναστέλνει, ξαναπάτε. Μαζέψετε εκεί, ό,τι βρείτε εκεί. Πήγανε, βρήκανε μερικούς εκεί και του λένε, ξέρεις αφεντικό, ήρθανε αλλά η τράπεζα ακόμα δεν γέμισε. Και τους ξαναστέλνει τρίτη φορά. Πηγαίνετε και μάστε κουτσούς, στραβούς, ό,τι να είναι. Αρκεί να γεμίσει η τράπεζα. Αυτό συμβολίζει η τρίτη καμπάνα. Ότι ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε. Να είσαστε έτοιμοι και μάλιστα αν προσέξατε κάποιοι πήγανε στον δείπνο αλλά όχι με το ένδυμα το κανονικό. Πήγανε σαν όπως ήτανε. Χωρίς να υπολογίζουνε πού πάνε. Και τους λέει εσύ πού βρέθηκες, πώς είσαι έτσι. Μου λέει πετάξτε τον έξω. Ξέρετε για ποιους το λέει αυτό. Για αυτούς που πάνε ανέτοιμοι μέσα εκεί στο δείπνο. Αμετανόητοι, ανεξομολόγητοι, με εγκρεμότητες, πάθη, μίση, κακίες εκεί και πάνε για το δείπνο. Αλλά μιλάει και για την εξωτερική εμφάνιση. Ξέρετε όταν είναι κάποιος πλούσιος, πρέπει να είναι ανάλογο και το ντύσιμο του ανθρώπου που θα πάνε εκεί. Δεν μπορείς να πας όπως να είναι. Εδώ μας καλάει ο ίδιος ο Θεός. Και πάμε όπως να είναι, χωρίς να τον υπολογίζουμε καθόλου, τίποτε. Με τα παντελόνια μας, με τα σκιστά μας, με τα, να φαίνονται τα κρέατά μας εκεί. Καταλαβαίνετε πόση περιφρόνηση είναι σε αυτό που μας καλάει. Όταν τον άνθρωπο τον τιμούμε εμείς, όσο μεγαλύτερος είναι στη θέση, τόσο περισσότερη εκτίμηση το έχουμε. Πόσο παραπάνω έπρεπε να έχουμε όταν πάμε στον ίδιο το Θεό. Πόσο σεμνά πρέπει να είμαστε. Πόσο ταπεινά. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Πού διαφωνείς κυρία? Δόξα τω Θεώ. Πέτρε, για πες μας, τι έχεις να μας πεις τώρα. Είμαι προβληματισμένος, γιατί βγήκαν 2-3 ηγέτες κρατών και το είπαν και πολλοί γέροντες, 2-3 γέροντες από το Άγιο Όρος, ότι σε 2-3 μέρες, σε 2-3 μήνες θα έχουμε λέει τον τρίτο παγκόσμιο. Δεν, δηλαδή άρχισαν τα σύννεφα και σκοτεινιάζουν. Πυκνώνουνε, Πέτρε. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε εμείς ημερομηνίες, αλλά ό,τι θα επέμβει, θα επέμβει. Και δεν ξέρουμε, ίσως πιο νωρίς, Πέτρε. Ίσως πιο νωρίς. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ανά πάσα στιγμή. Και είναι έτοιμος ο άνθρωπος όταν είναι με τον Χριστό. Και πώς είναι με τον Χριστό? Όταν είναι μετανοημένος, όταν είναι εξομολογημένος, όταν είναι κοινωνημένος, είναι έτοιμος. Και δεν έχει ούτε άγχος, ούτε φοβίες, ούτε ανασφάλειες. Το Χριστό είναι. Και ό,τι κάνει ο Χριστός, το κάνει για τη σωτήρια της ψυχής του ανθρώπου. Δεν εκδικείται ο Θεός. Δεν το κάνει για να μας εκδικηθεί, αλλά το κάνει για να μας σώσει, Πέτρε. Γι' αυτό θα επέμβει. Και όσο πιο γρήγορα επέμβει, τόσο καλύτερα θα είναι για μας. Μα ο Γέροντα τα ξεπεράσαμε τα Σόδομα και Γκόμορα εδώ και καιρό. Κατά πολύ τα ξεπεράσαμε. Ναι. Ποτέ δεν ξανά έγινε στην ανθρωπότητα αυτό το έσχος που γίνεται στην εποχή μας. Ποτέ. Ποτέ στην ανθρωπότητα δεν έγινε νόμος του κράτους η αμαρτία. Και ποια αμαρτία? Το πιο μεγάλο βδέλυγμα της αμαρτίας έγινε νόμιμο. Και πού? Στο Ορθόδοξο κράτος που έχει βγάλει τους περισσότερους Αγίους και μάρτυρες. Θέλω να το ζητήσουν και αυτό για όλους. Ευλόγησο. Θέλω να το ζητήσουν και αυτό που βλέπουν η Ορθοδοξία πάει μπροστά. Θέλω να το ζητήσουν. Ναι, αυτή την προσπάθεια αδελφέ μου την κάνουν εδώ και πολλά χρόνια βέβαια. Όμως φαίνεται τώρα το κακό είναι πολύ οργανωμένο. Με διάφορους τρόπους. Ναι.
Ο εχθρός πλέον, αδελφέ μου, είναι μέσα στη χώρα μας. Δεν είναι απ' έξω. Μέσα είναι. Όταν έχεις έναν τέτοιο κυβερνήτη ευλογημένο, αφορισμένο, άθεο, θρασίτατο, για ποιον εχθρό μιλάμε? Αυτός ο εχθρός είναι απείρως χειρότερος από τον εξωτερικό εχθρό. Απείρως χειρότερος. Όταν είναι εξωτερικός εχθρός, ξέρεις ότι είναι αυτός και τον πολεμάς. Αυτόν πώς θα τον πολεμήσεις? Ναι. Αυτόν, παρόλο ότι είναι αφορισμένος, ξέρετε τι είναι ο αφορισμός? Φοβερό πράγμα. Ούτε καρφί του καίγεται. Φαντάσου τι σκοτάδι πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος, πόσο να έχει σκοτιστεί ο νους του. Και όχι μόνο δεν μετανοεί, αλλά προκαλεί το Θεό, τον ίδιο Θεό προκαλεί. Με τους νόμους του, τι άλλο κάνει, δεν προκαλεί το Θεό? Και με τη ζωή του, με το θράσος του. Γι' αυτό ας κάνουμε προσευχή και για αυτόν. Και για μας βέβαια, και για αυτό να κάνουμε προσευχή. Και για αυτούς που τον στηρίζουν. Γιατί όλοι έχουμε ευθύνη. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Ανάλογα στη θέση που βρίσκεται ο καθένας, έχει και την ευθύνη του. Αυτοί που τον έχουν γύρω-γύρω, και αυτοί έχουν την ίδια ευθύνη. Δεν το πετάξανε να σηκωθεί να φύγει. Ευθύνη έχουν και οι αρχιερείς μας. Τον χαϊδεύουνε. Αγκαλιά. Αγκαζέ από εδώ, αγκαζέ από εκεί. Από το φανάρι μέχρι τον τελευταίο. Ακριβώς. Αυτό το φανάρι, αυτό το φανάρι. Ο Θεός να φωτίσει αυτό το φανάρι. Ο Θεός να φωτίσει. Έτσι. Γέροντα, εμείς τι κάνουμε με τα παιδιά μας, με τα εγγόνια μας, τι κάνουμε? Εμείς να κάνουμε πολύ προσευχή. Αυτοί που είναι και θα προχωρήσουν. Έχουν εντολές. Να κάνουμε πολύ προσευχή. Μπορούμε να το κάνουμε. Και μπορούμε να τα αναποδογυρίσουμε και όλα σε αυτά με την προσευχή μας. Η προσευχή έχει τέτοιες δυνάμεις. Εδώ ευλογημένη, νόμο είχε βγάλει ο Χριστός να καταστρέψει την Νινεβή. Έβγαλε απόφαση. Μετάνοια. Και ακυρώθηκε η απόφασή του με τη μετάνοια των ανθρώπων εκείνων. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει? Δεν υπάρχει μετάνοια. Δεν υπάρχει. Ούτε από τους μικρούς, ούτε από τους μεγάλους. Γι' αυτό να κηρύξουμε μετάνοια. Μια που δεν το κηρύττουνε οι αρχιερείς μας, που αυτοί έπρεπε να κηρύξουν πρώτοι τη μετάνοια. Να αρχίσουν να χτυπάνε τις καμπάνες πένθυμα. Και να τους ακολουθήσουμε κι εμείς το πίμνιο. Αλλά όταν ο ποιμένας είναι μισθωτός, αφήνει, λέει, το πίμνιο και το κατασπαράζουν οι λύκοι. Εδώ φτάσαμε τώρα. Εδώ φτάσαμε, δυστυχώς. Βέβαια, τους το θυμίζει η Αγία Γραφή μας. Το Ευαγγέλιο τους το θυμίζει. Ο ποιμήν ο καλός, λέει ο Χριστός μας. Ναι. Εγώ είμαι, λέει, ναι, που δίνω και την ψυχή μου ακόμα για το πίμνιο. Ενώ, λέει, ο ποιμήν ο μισθωτός αφήνει τα πρόβατα, λέει, γιατί είναι μισθωτός. Δεν σας θυμίζει τίποτε? Δεν το έχουν αφήσει τα πρόβατα επιμένες οι δικές μας και κατασπαράζονται τώρα, ναι, από παντού. Και δεν τους καίγεται καρφί τίποτα. Ναι. Είδατε καμιά διαμαρτυρία? Είδατε κανένα κήρυγμα εκεί να ξεσηκώσουν τον κόσμο πάνω? Για μετάνοια, για αγώνα. Τίποτα, τίποτα. Λες και για άλλο σκοπό τους βάλανε εκεί. Αφού παίρνουν λεφτά όλοι. Μοναδική φορά που ξεσηκώθηκαν ήταν όταν είχε πει τότε ο Τσίπρας να τους κόψει το μισθό. Δεν τους το κόβε να ησυχάζαμε? Μοναδική η φορά που ξεσηκώθηκαν. Θα ήταν το ένα πράγμα, θα κάνει το σωστότερο πράγμα. Ένα θα κάνει, γιατί τα είχε κάνει μουσχημα όλα. Τουλάχιστον ένα καλό θα έκανε τότε. Και δεν το έκανε. Θα μένε και στην ιστορία. Ναι. Όπως καταλαβαίνουμε, το πίστη μας είναι η ορθόδοξη. Λοιπόν, βλέπεις ένα τόσο σοβαρό θέμα και μου το κρύβεις. Το κρατάς μόνος σου για τον εαυτό σου. Και όταν υπάρχουν θέματα που δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε,
γίνονται αιτία και απιστίας. Βέβαια τα της πίστεως δεν ερμηνεύονται με τη λογική, γιατί δεν είναι λογικά, είναι υπέρλογα. Όμως η Εκκλησία μας δεν έχει αφήσει κανένα σκοτεινό σημείο. Άρα η ερώτησή σου ποια είναι, αν έχουμε την ορθή πίστη? Ναι. Ναι. Κάτι άλλο θέλεις να συμπληρώσεις με αυτό? Όχι, δεν έχω κάτι να συμπληρώσω. Δεν θέλεις αποδείξεις? Α, ναι, θέλω και αποδείξεις. Να, λοιπόν, ότι δεν φτάνει μόνο να σου λέω ότι η πίστη μας είναι η μοναδική ορθή, αλλά θέλεις και αποδείξεις. Ναι. Θα σου τις δώσω και τις αποδείξεις. Λοιπόν, είναι η μόνη πίστη που θεραπεύει τον άνθρωπο ψυχοσωματικά. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Να θεραπεύσει τον άνθρωπο ψυχή και σώμα. Θες αποδείξεις? Ναι. Εκατομμύρια Αγίους έχουμε. Οι Άγιοι είναι μια απόδειξη ότι θεραπευτήκανε ψυχή και σώμα. Αυτή είναι η απόδειξη. Πουθενά άλλου δεν γίνεται αυτό. Σε καμιά άλλη πίστη λεγόμενη, σε καμιά άλλη λεγόμενη θρησκεία δεν γίνεται. Παρά μόνο στην Ορθόδοξη πίστη θεραπεύονται οι άνθρωποι και έχουμε Αγίους. Έτσι και άλλη απόδειξη. Μέχρι σήμερα έχουμε Άγιο, ο οποίος στις μέρες μας, μετά την κοίμησή του, έχει 5.500 θαύματα. Οι αποδείξεις. Γιατί για να γίνει κάποιος Άγιος, για να ανακηρυχθεί κάποιος Άγιος, και η ζωή του πρέπει να είναι Αγία βέβαια, όσο ζούσε, και να έκανε θαύματα. Τα θαύματα είναι αυτά που ξεχωρίζουν με την ορθή πίστη. Και μετά την κοίμησή του να συνεχίζει να κάνει θαύματα. Τέτοιον έχουμε και σήμερα. Τι άλλο αποδείξεις θέλεις? Αυτά μου ακούγονται. Αυτά. Που έχουμε πάρα πολλές, κάθε μέρα έχουμε θαύματα στην πίστη μας. Ο Χριστός μας ήταν ορθόδοξος, ξέρετε. Ναι, ναι. Οι Απόστολοι ήταν ορθόδοξοι. Διότι ό,τι είπαν οι Απόστολοι, αυτό κρατήσαμε εμείς μέχρι σήμερα, η Ορθοδοξία. Δεν έχει αλλάξει τίποτε. Παρόλο ότι θέλουν να μας το αλλάξουν τώρα, κατεργαραίοι, αλλά εμείς πρέπει να τα κρατήσουμε έως τέλους. Γιατί τέτοια εντολή μας αφήσαν οι Απόστολοι. Και άγγελοι από πάνω να έρθουν, λέει, και να σας πούνε άλλα από ό,τι σας λέμε εμείς τώρα, ανάθεμα να είναι. Να τους χωρίσετε δηλαδή από εσάς. Να μην τους κάνετε υπακοή. Και εμείς κρατάμε και θα κρατήσουμε με τη χάρη του Θεού έως τέλους. Και μην τολμήσετε να τα αλλάξετε, αρχιερείς μας. Μην τολμήσετε. Θα ξεσηκωθούμε και θα σπάρουμε με τις πέτρες. Ναι. Πού διαφωνείτε, για πείτε μου? Δεν θα πρέπει να κρατήσουμε την πίστη μας, αν χρειαστεί και με τη ζωή μας ακόμη? Αυτό κάνανε χιλιάδες μάρτυρες, εκατομμύρια μάρτυρες. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα έχουμε την ορθή πίστη και βγάζουμε Αγίους μέχρι σήμερα. Αλλιώς θα ήμασταν σαν τους Προτεστάντες. 400 αιρέσεις έχουνε. Εμείς παρόλα τα χάλια μας βγάζουμε Αγίους ακόμη. Διότι κρατάμε την ορθή πίστη. Ναι. Που θέλουν να μας τιμωλύνουνε. Να μας ενώσουνε με τον διάβολο, με τον Πάπα. Με τις αιρέσεις θέλουν να μας ενώσουνε. Οι αθεόφοβοι. Ναι. Η Εκκλησία και μετά λέει πήγαν και παντρεύτηκαν σε Ορθόδοξη. Λέω, θα ρωτήσω τον Γέροντα, λέω, άμα του πάντρεψε, λέω, κάμα καθολικό μου Ορθόδοξο του πάντρεψε η ιερέα μα. Δυστυχώς, Πέτρε, το κάνουν και αυτό. Αλλά δεν συμφωνεί ο Θεός. Θέλεις αποδείξεις? Διαμαρτύρεσαι, ποιον γράφεται? Και στου δύο. Τον ιερέα στο ζευγάρι. Και στον ιερέα και στο ζευγάρι. Και στου δύο. Θέλεις αποδείξεις? Όπως είπε η κοπελιά, θέλει αποδείξεις. Και είναι ωραίο να θέλεις αποδείξεις. Και εγώ και η κυρία Πουρόφη. Να της το δώσω κι αυτήν. Ναι. Τον Άγιο Πατάπιο τον αναγνωρίζουμε ότι είναι Άγιος της Εκκλησίας μας. Δεν πιστεύω να υπάρχει αμφιβολία ότι Άγιος εκεί. Έγινε ένας τέτοιος γάμος με έναν Ορθόδοξο Έλληνα Χριστιανό και μια καθολική Γερμανίδα. Τους πάντρεψε, Ορθόδοξος, σε Ορθόδοξη Εκκλησία. Ήρθανε στο Λουτράκι για παραθέρηση, γιατί ο Έλληνες ήταν από εκεί. Και θεωρήσανε καλό να περάσουν και από τον Άγιο.
Πήγε, λέει, πρώτα να προσκυνήσει ο σύζυγος. Προσκύνησε και ακολούθησε, λέει, και η άλλη, η λεγόμενη, η σύζυγος. Δεν πρόλαβε να ανεβεί στο σκαλοπάτι, παπ, κάτω, λιπόθυμη. Την αρπάξανε, άρον-άρον, τη βγάλανε έξω, τη συνεφέρανε εκεί. Τι έγινε, τι έπαθε ξαφνικά? Καλά, λέει, δεν ακούσατε, δεν είδατε. Ο Άγιος με έσπρωξε και μου είπε πως εσύ μια αιρετική τολμάς και με προσκυνάς. Και από εκείνη τη στιγμή, λέει, μόνη τη ζήτησε να βαπτιστεί. Διότι την έχει σώσει ο Χριστός, ο Άγιος. Λοιπόν, ο ουρανός μιλάει μέσω του Αγίου. Ποιος είσαι εσύ, πάτερ μου, και ποιος είσαι εσύ, πατριάρχη μου, που λες ότι είμαστε ίδιοι και παντρεύεις έναν αιρετικό με έναν ορθόδοξο. Αλλή μόνο και σε σένα και σε αυτούς που παίρνουν, ναι, τέτοιες αποφάσεις. Εκτός και αν βαπτιστεί πριν το γάμο, όποιος να είναι, μα είναι καθολικός, προτεστάτης, ό,τι να είναι, αιρετικός. Αν βαπτιστεί, τότε ναι. Αλλά εάν δεν βαπτιστεί, όλοι μαζί αυτοί οι κατεργαραίοι θα πάνε εκεί που δεν θέλουν να πάνε. Γιατί το λέει ο Θεός. Έτσι. Και να βαπτιστεί όλος μέσα. Ακριβώς. Όχι ράντισμα, βάπτισμα. Να κάνω άλλη μία ερώτηση από έναν... Αλλά μη χρειαστεί να φωνάζω. Όχι. Είναι από ένα νεαρό. Εάν επιτρέπετε, μπορείτε να μας μιλήσετε για τα προσόντα που πρέπει να έχει στις μέρες μας ένας νέος που ποθεί από 4 ετών να γίνει έγγαμος ιερέας και με ποια κριτήρια διαλέγουμε καλή σύζυγο. Άρα δύο ερωτήσεις είναι. Ναι. Ποιο να πιάσουμε πρώτα, το πρώτο ή το δεύτερο? Όποιο θέλεις να το κάνουμε. Λοιπόν, καταρχήν δεν είναι όλοι για ιερείς, έτσι. Είναι κάλεσμα. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Να μην έχει σαρκικές σχέσεις. Και αλλή μόνο του, διότι πολλοί αρχιερείς μας κάνουν ιερείς και με σχέσεις. Είτε γιατί το κρύβουν οι νέοι, είτε γιατί δεν τους ενδιαφέρουν τους αρχιερείς μας. Αλλή μόνο τους όμως. Υπάρχει κανόνα στην Εκκλησία που απαγορεύεται όταν έχει σχέση πριν το γάμο. Είναι κόλλημα για την ιεροσύνη. Άγιος μπορεί να γίνει, ιερέας δεν μπορεί να γίνει. Τ' άκουσες? Δηλαδή πριν παντρευτεί πρέπει να είναι παρθένος. Ακριβώς. Αυτό. Αυτό. Αυτό είναι το κόλλημα. Έτσι. Και να υποθέσω και η γυναίκα του που ζητάει πώς να διαλέξει. Καλά είναι βέβαια και η πρεσβυτέρα του να είναι έτσι. Αλλά δεν είναι τόσο η πρεσβυτέρα κόλλημα όσο αυτού. Έτσι. Και ποιες είναι οι προϋποθέσεις να επιλέξει μια σωστή σύζυγο? Να έχει πνευματικό. Αυτή που θα επιλέξει να έχει πνευματικό. Να έχει δηλαδή τα ίδια ενδιαφέροντα για τον παράδεισο. Έτσι, να έχει μετάνοια, να έχει ταπείνωση, να εξομολογείται, να νηστεύει, να κοινωνεί. Και είναι οι προϋποθέσεις για να μπορείς να κάνεις μια χριστιανική ευλογημένη οικογένεια. Αλλιώς απέτυχες. Και είναι πολύ καλό με το πνευματικό. Και με πολύ προσευχή να το ζητήσουμε από τον Θεό. Διότι ο Θεός για τον κάθε ένα έχει την Εύα του. Και γιατί κάθε μία έχει τον Αδάμ. Ας το ζητήσει από τον Θεό και να είναι σίγουρος και να είναι και αυτή σίγουρη ότι θα βρει τον κατάλληλο. Αλλιώς άμα πάει στην καφετήρια να ψάχνει το λεγάμενο ή τη λεγάμενη ή σε καναμπάρι ή στις θάλασσες, απέτυχε. Έτσι. Αν είναι τα κριτήρια πόσο πολύ γυαλίζει το δέρμα. Ή πόσο βαμμένη και όμορφη. Έτσι. Ναι. Αν όμως το ζητήσει από τον Χριστό, θα στείλει ο Χριστός. Και οι προϋποθέσεις είπαμε ότι είναι αυτές. Να έχει τον ίδιο στόχο. Και ο στόχος και ο προορισμός του ανθρώπου είναι ίδιος και μοναδικός. Πώς θα πάει στον παράδεισο? Διότι ο γάμος είναι μέσο, δεν είναι σκοπός. Αν το μέσο αυτό είναι σωστό, μπορεί να βοηθήσει και τους δύο για τον παράδεισο. Που αυτός είναι ο σκοπός του γάμου.